γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σας έχω ένα κέικ χωρίς λάδι, νηστίσιμο, σοκολατένιο, αρωματικό, σε 3 λεπτά, χωρίς μίξερ. Πάμε να το φτιάξουμε στο τσακ μπαμ, γιατί το θέλω για τα παιδιά. Λοιπόν, έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις εδώ πέρα. Θα βάλω χυμό πορτοκάλι φρέσκο. Παιδιά, θα το φτιάχνετε και για όλη τη χρονιά αυτό το κέικ. Είναι εκπληκτικό. Νεράκι ζεστό. Όλα με έναν αυγάτι σε 3 λεπτά είσαστε έτοιμοι. Ένα φακελάκι μπέικιν. Όλα τα υλικά θα είναι μέσα στο βίντεο που πέφτει η καρτέλα που κάνει σκηνοθετάρα μας και κάτω στο κουτί περιγραφής λέμε πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο καινούριο μας site www.vasiacrazykitchen.com. Οπότε έχω βάλει το αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Έχω βάλει το μπέικιν, έχω βάλει το νεράκι μου, έχω βάλει το χυμό πορτοκάλι, θα βάλω την άχνη μου. Παιδιά, θα σας δώσω τις δοσολογίες ακριβώς. Αν το θέλετε λίγο πιο γλυκό, παίρνει. Αν θέλετε να το κάνετε και είσαστε πολύ γλυκατζίδες. Φυσικά κονιάκ. Θα ανακατέψω αυτά πολύ καλά και μετά θα βάλω το ταχίνι κακάο. Είναι τρέλα, δεν θα καταλάβουν τίποτα τα παιδάκια σας και χωρίς λάδι, παιδιά. Είναι αριστούργημα αυτό το κέικ και το ταχίνι κακάο με τον χυμό πορτοκάλι είναι φανταστικός συνδυασμός. Λοιπόν, ανακατεύω καλά και τώρα θα ρίξω και το ταχίνι μου. Α, παπά, εδώ η μανία με τη σοκολάτα, παιδιά, το ταχίνι κακάο το έχω αγαπήσει πάρα πολύ από πέρυσι, μα πάρα πολύ. Μ' αρέσει και ο χαλβάς και είναι απίστευτος συνδυασμός. Ανακατεύουμε τώρα να γίνει όλο σοκολατένιο και είμαστε έτοιμοι. Τα κέικ τα ψήνουμε πάντα στις αντιστάσεις, στην πρώτη τελευταία σχάρα στους 180 βαθμούς, αν θέλετε ένα κέικ επιτυχημένο. Το έχω ψάξει, το κάνω χρόνια και δεν αλλάζω ποτέ τον τρόπο ψήσματος στα κέικ μου. Τώρα από πάνω δεν ξέρω πως θα διακοσμήσω, μπορεί να λιώσω κουβερτούρα. Μπορεί να βάλω μόνο άχνη, ό,τι μου έρθει. Και αλαδωτο, σκέφτηκα τώρα να το βάλω σε ταψί με λαδόκολα να μην έχουμε ίχνος λαδιού ή μαργαρίνης. Εντάξει, είναι το μείγμα φανταστικό, το βλέπετε βελούδο. Έχω προθερμάνει τον φούρνο μου στους 200 πάνω κάτω και τώρα που θα βάλω το κέικ θα πάει στους 180, όπως σας λέω θα το ψήνετε στην πρώτη τελευταία σχάρα σας για μία ώρα περίπου και θα έρθω ανάλογα με τα κέφια μου να δω πως θα το διακοσμίσω για τα παιδιά. Μόλις βγήκε μοσχοβολάει, το έψησα ακριβώς 45 λεπτά στους 180 αντιστάσεις στην πρώτη τελευταία σχάρα. Το λέω γιατί με ρωτάτε συνέχεια και μου τσακίζετε τα νεύρα. Λοιπόν, το αφήνουμε να κρυώσει, να δούμε και μέσα πόσο αφράτο είναι και ακόμα δεν έχω σκεφτεί πώς θα το στολίσω, τι να κάνω, είμαι τρελή, τα λέμε σε λίγο. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, αυτό το κέικ είναι νηστίσιμο, ναι, χωρίς αυγά, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα, μόνο με ταχίνι, κακάο και πορτοκάλι. Έχω να σας πω ότι σκηνοθετάρα σας δεν τρώει ποτέ κέικ και το έχει τσακίσει, μου λέει τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Και για να είναι πιο κουρμέ στο μάτι και πιο ωραίο, έλειωσα πάλι ταχίνι, κακάο και έβαλα από πάνω. Θέλω να το φτιάξετε όλοι, θέλω να με τρελάνετε στα σχόλια, θα το κάνετε παιδιά όλη τη χρονιά, αυτοί που δεν θέλουν αυγά, είναι ένα πράγμα, τι να πω, να σας δείξω λιγάκι πόσο μαλακό είναι. Εδώ πέρα κοιτάξτε. Εδώ. Είναι, ψήθηκε φανταστικά στο ταψί, στη λαδόκολα. Θέλω να με πλημμυρίσετε με σχόλια.
Θέλω πολλά subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου και θέλω να μου πείτε αν πραγματικά σας άρεσε αυτό το νηστίσιμο κέικ των 3 λεπτών χωρίς λάδι. Τώρα θα σας κάνω και ένα πολύ ωραίο κοντινό και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά, I love you. Μουά.